Σήμερα, σε εφαρμογή της αποφάσης του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλέσαμε την Επιτροπή Διαβούλευσης. Βέβαια, η ώρα ήταν πρωινή, αλλά περιείχε το συμβολισμό ότι αυτή την ώρα συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το ειδικό τέλος ακινήτων, στην οποία αίτηση έχουν κάνει πρόσθετη παρέμβαση και πολλοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, μεταξύ αυτών και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου. Και γι' αυτό έγινε τη συγκεκριμένη ώρα η συνάντηση. Όπως γνωρίζετε επίσης, σήμερα σε εφαρμογή της ίδιας απόφασης δεν λειτουργούν και οι υπηρεσίες του Δήμου. Υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με την επιβολή του τέλους, το οποίο όλοι εμείς, η Δημοτική Αρχή, όλες οι παρατάξεις συγχωρούμαστε ότι παρανόμως επιβλήθη, γιατί δεν πρόκειται περί τέλους, πρόκειται περί φόρου και δεν μπορούσε να είναι στο λογαριασμό της ΔΕΗ, και ελπίζουμε να έχουμε και μια θετική έκβαση στο Συμβούλιο Επικρατείας για το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά για το τέλος, το ειδικό τέλος ακινήτων, που το έχουμε βαφτίσει τέλος, ενώ στην ουσία είναι φόρος, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει πάει διαθέσει ότι αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει η πολιτεία να το πάρει πίσω. Είναι άδικο, αντισταγματικό και στερείται κάθε λογική, είτε κοινωνική είτε οικονομική. Αυτό συνέβη και στις 22 Σεπτεμβρίου που μαζευτήκαν όλοι οι φορείς, οι επαγγελματικοί, στον Εμπορικό Σύλλογο, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Σύλλογου, και έβγαλαν τότε το δελτίο τύπου, μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο τέλος. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, αυτό θα συμβαίνει και ένα χρόνο μετά, ανεξαρτήτου αν θα έχει πληρωθεί ή δεν θα έχει πληρωθεί. Η θέση του Εμπορικού Συλλόγου θα είναι, ακόμα και τότε, αυτό πρέπει η πολιτεία να το πάρει πίσω. Σε εφαρμογή ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη πριν λίγες μέρες, σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε για το ειδικό τέλος, το οποίο με υπουργική απόφαση επευλήθη μέσω των οργανισμών της ΔΕΗ στα ακινήτα. Διαλέξαμε την ημέρα αυτή γιατί σήμερα συζητείται στο Συμβούλιο Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της σχετικής των σχετικών διατάξεων, αίτηση που υπέβαλε τόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά έχουν κάνει πρόσθετη παρέμβαση πολλοί φορείς, οργανισμοί σαν αυτοδιοίκηση και μεταξύ αυτών και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου. Την απόφαση την έχετε δει. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει θετική έκβαση στο θέμα της νομιμότητας και της συνταγματικότητας της σχετικής διάταξης, και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ ώστε να στηρίξουμε και αυτούς που ήδη έχουν καταβάλει το τέλος. Τώρα κάνω μια προσπάθεια μέσα να δούμε γιατί λένε ότι υπάρχει μια εκδήλωση, αλλά δεν την έχουμε δει ακόμα και δεν έχει επίσημα δημοσιευτεί, που ρυθμίζει κάποια θέματα. Φυσικά, βέβαια, απλώς κάποιες κατηγορίες της απαλλάσσης από την καταβολή του τέλους ή διαφοροποιεί τα δεδομένα. Σχετικά με την επιβολή αυτού του ειδικού τέλους, το έχουμε χαρακτηρίσει σαν τέλος και όχι σαν φόρο. Γιατί ο φόρος, για το φόρο πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, το οποίο δεν ισχύει όμως για τα τέλη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαράτσι που επιβάλλεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δεν έχει επιβληθεί σε καμία άλλη χώρα. Και ρίχνουν τώρα το μπαλάκι στους Δήμους ότι έχουν κάνει λάθη, μία για τις τιμές των ζωνών, και πράγματι οι τιμές των ζωνών δεν έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με αυτές που ισχύουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Η μισή και πλέον Τρίπολη έχει τιμές ζωνών που κυμαίνονται στα 260 έως 300 ευρώ, τη στιγμή κατά την οποία η κατώτατη τιμή ζώνης είναι 700 ευρώ και η ανώτατη 1.600. Εάν το κράτος
ήθελε να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργεί ένα ευνομούμενο κράτος, έπρεπε να, ακριβώς όπως το είπατε κύριε Αντιδήμαρχε, να χρησιμοποιήσει το Σύνταγμά του και να επιβάλλει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, εάν θέλει να φορολογήσει τις περιουσίες και να πληρώσουν όλοι ανάλογα με το τι έχουν. Εδώ για άλλη μια φορά θα πληρώσουν οι φτωχοί και οι τίμοι. Εκτός από το τέλος ακινήτων, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης απασχόλησε και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί κυρίως στους καταστηματάρχες της Οδού Εθνομαρτύρων η τοποθέτηση διαχωριστικών στο κέντρο του δρόμου. Τοποθετήθηκαν αυτά τα πλαστικά κολονάκια στις οδούς Γεωργίου Πρώτου και Εθνομαρτύρων. Τέθηκε το θέμα από τον κύριο Θοδωρόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι τα πρώτα αποτελέσματα μάλλον θετικά είναι. Οπωσδήποτε δημιουργείται μία αναστάτωση σε επιχειρήσεις που προφανώς είχαν μάθει να λειτουργούν διαφορετικά, αλλά θεωρώ ότι το μέτρο είναι στη σωστή κατεύθυνση και με την ολοκληρωμένη επικαιροποίηση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής μελέτης θα δώσουμε μια συνολική ρύθμιση της κυκλοφορίας σε όλη την πόλη. Υπήρχε μια κυκλοφοριακή μελέτη που ξεκίνησε το 97-98 νομίζω επί της πρώτης θητείας του κυρίου Σωτηρόπουλου, συνεχίστηκε μετά επί της πρώτης θητείας του κυρίου Κοτσάνη. Αυτή η μελέτη είχε παραδοθεί, τμήμα τάσης είχαν εφαρμοστεί. Έχουμε καλέσει για αύριο τον μελετητή ώστε να του παραδώσουμε τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση με τους χαρακτηρισμένους πλέον πεζόδρομους και τις επικείμενες αναπλάσεις του κέντρου της πόλης, καθώς επίσης και τις διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο συγκριτικά με την εποχή που εκπονήθηκε η μελέτη, δηλαδή παραδείγματος χάρη η πρόσβαση προς το νοσοκομείο με την διάνοιξη και το γεφύρι, ξέρετε, εκεί στο παλιά σφαγεία, την εν μέρη διάνοιξη της Παπαρηγοπούλου και όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, ώστε να έχουμε μια επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί για να μπορέσουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό που αντικειμενικά υπάρχει στην πόλη. Με τα κολονάκια, όταν καλέστηκε ο Εμπορικός Σύλλογος να πει τη θέση του, επειδή δεν βλέπει τα πράγματα αντισυντοφιακά, είπε ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην πόλη μας είναι ατιμωτική τουλάχιστον για την πόλη. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα απάνω στους δρόμους, κυκλοφοριακό κομφούζιο, είναι σίγουρο ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Ο Υπουργός Σύλλογος δεν μπορεί να έχει πρόταση αντί συγκοινωνιολόγων, δηλαδή αν θα ήταν καλύτερα να είναι μονόδρομος κάποιοι από αυτούς τους δρόμους ή όλοι αυτοί. Αυτό είναι θέμα ειδικών. Σαφώς τα κολονάκια δεν είναι ούτε ό,τι καλύτερο μπορεί να προκύψει, ούτε ό,τι πιο αισθητικότερο. Είναι όμως σίγουρο ότι τα κολονάκια είναι καλύτερα από την πρώτιστη κατάσταση. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Είπα και νωρίτερα ότι ο Δήμος φοβήθηκε το μέτρο. Το πήρε ελιπές. Πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου ήταν, και ακούστηκε μόνο ένα σημείο της, ήταν πρώτα να μπουν κολονάκια στα πεζοδρόμια. Αυτό ήταν το σοβαρό πρόβλημα. Καταστρατηγούταν ο χώρος των πεζών, των αμαία, τα καροτσάκια από τις μητέρες κτλ. Αυτά έχουν προτεραιότητα σε μια κοινωνία. Το δεύτερο που είχαμε πει είναι, επειδή υπήρχε μια σειραφή στη μελέτη από κολονάκια από τη μία στην άλλη, να υπάρχουν κενά έτσι ώστε ένα τρακάρισμα, ένα μποτιλιάρισμα, ένα οτιδήποτε να μπορεί να διοχετεύεται από το αντίθετο ρεύμα η κυκλοφορία. Σε αυτό ακουστήκαμε. Και το τρίτο και το σοβαρότερο είναι ότι αυτό που πρέπει να προβλεφθεί είναι η τροφοδοσία των καταστημάτων. Υπάρχει, όπως έχει δικαίωμα όλη η πόλη σε αυτό το 8 με 10, 8 με 10 και μισή εν πάση περιπτώσει, έχουν και τα καταστήματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί σε αυτές τις ώρες η τροφοδοσία των καταστημάτων. Το ζητούμενο δεν είναι η λιανική. Πρέπει ο πολίτης να μάθει, να εκπαιδευτεί, να περπατάει στο κέντρο της πόλης και να κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, εδώ πρέπει να το εξασφαλίσουμε, χώρους στάθμευσης και όλα αυτά. Αυτή είναι η άποψή μας, ότι το μέτρο το φοβηθήκαν, δεν το κάναν ακριβώς όπως έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι παρούσα η δημοτική αστυνομία στις πρώτες μέρες του μέτρου, όλες τις ώρες. Δεν πειράζει, ας μην γραφτούν κάποια αυτοκίνητα αν δεν έχουν κάρτα αυτές τις μέρες. Θα έπρεπε να ήταν παρούσα στους δρόμους που μπαίνουν τα κολονάκια.